office of the bar. Τι κομματάρα είναι αυτή! Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Δυναμώστε και εσείς από το σπίτι, δυναμώστε να το ακούσετε φυσικά. Now take my hand, stop and the man on the jukebox and then we start to dance and now I'm singing like girl you know I want your love. Και έχετε καταλάβει φυσικά ότι ακούμε φυσικά τώρα. Come on now follow my lead. I'm hey, made crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now follow my lead. Come coming now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Λοιπόν, ένα τραγούδι ύμνος, παιδιά. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. Πόσο πολύ θέλουμε να το ακούμε αυτό, εμείς οι γυναίκες να μας το λένε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, κορίτσια μου, όλοι έχουμε ανασφάλεια με την εξωτερική μας εμφάνιση και με το κορμί μας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το τέλειο κορμί δεν υπάρχει, εκτός αν εξασκείσαι καθημερινά και τι να κάνουμε. Και τι να πω, και στερείσαι κιόλας καθημερινά. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και βέβαια και γυναίκες οι οποίες τρώνε και έχουν κάποια ταινία κατά πάσα πιθανότητα. Και κάποιοι άντρες αντίστοιχα. Και έχουν κάποια ταινία σε γενικές γραμμές. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό που σημαίνει είναι ότι δεν παχαίνουν ποτέ. Γιατί πάντα έχουν το τέλειο κορμί. Αλλά το τέλειο κορμί, παιδιά, δεν είναι αντικειμενικό. Το τέλειο κορμί είναι υποκειμενικό. Για τον καθένα ξεχωριστά είναι κάτι διαφορετικό. Όσο μόνο για τους άντρες. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Με αυτό, ναι, στάντερ. Πήγα χθες στη φίλη μου την Έλληνα να πάρω, να τους δω λίγο εκεί πέρα στα third floor και βγήκα φορτωμένη, όπως βλέπετε, παιδιά, με τα κοσμάτακια μου, με τα όλα μου. Που έχω κάνει και τις φωτογράφεις κιόλας. Λοιπόν, καλά όλα αυτά, εντάξει, εμείς εδώ λέμε τα δικά μας. Φυσικά μιλήσαμε και για τον Ed Sheeran, μακάρι να καταφέρουμε παιδί να τον δούμε όλοι σε κάποια συναυλία από κοντά, γιατί τα έχει ψιλοκόψει και αυτά κιόλας. Καλό μήνα όμως, να πούμε καλό μήνα, παιδιά. Έφυγε επιτέλους αυτός ο Γενάρης, 31 είχε μάλλον, λίγο που αυτό λέγαμε τώρα με τη Μέρη, λίγο που ακόμα δεν έχουμε ξεσυνηθίσει, δεν έχουμε φύγει από το κλίμα των εορτών. Λίγο προσπαθούμε να μπούμε έτσι στο νέο έτος, να προσδιορίσουμε τους στόχους μας, τα θέλω μας, τι θέλουμε τέλος πάντων να πετύχουμε μέσα στο 2017 ή γενικότερα στον χρόνο που έχει μπει. Λίγο έχουμε και τα βάρη του 16 που προσπαθούμε να τα πετάξουμε από πάνω μας, γιατί στάνταρ που και πάντα έχουμε εκκρεμότητες. Γενικότερα έχουμε τα θεματάκια μας. Εντάξει. Ωστόσο, καλό μήνα. Μπήκε επιτέλους ο Φλεβάρης. Χρόνια πολλά αν έχετε τα γενέθλιά σας. Εγώ είπαμε ότι τα έχω αύριο. Μάλιστα είναι και της υπαπαντής αύριο. Γιορτάζει κόσμος γενικότερα. Τι ήθελα να πω. Καλά, τι να συζητήσουμε για τον κακό χαμό που έχει γίνει και έξω. Τι να συζητήσουμε για το ότι... καλά, αυτή είναι σαν τη γάτα μου, την Μπουκιά. Ίδια. Ολόγα του. Καλά, ολόγια είναι. Ρε, έχω τρελαθεί. Κοίτα τα κολόγια. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι η Μπουκιά μου. Και έχω και κάτι φοβερές γρατζουνιές από την Μπουκιά μου, η οποία δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πλέον ότι έχει περάσει τα 5 της χρόνια και συμπεριφέρεται λες και είναι 5 μηνών ακόμα. Μόνο που τα νύχια της με το 5 μηνών είναι τώρα έχουν τεράστια διαφορά, όπως καταλαβαίνετε. Και τα δόντια της αντίστοιχα, γιατί αυτές είναι οι γάτες ανεξάρτητες. Αλλά φυσικά τις αγαπάμε. Rag and Bone Man και φυσικά ακούμε Human έτσι από πίσω να παίζει. Ένα κομμάτι κι αυτό φοβερό. Επιτυχία που σίγουρα θα κρατήσει και θα μας κάνει, θα μας ντροφεύει όλο το καλοκαίρι. Όπου να είναι θα βγουν και κανένα, θα βγει και κανένα ρεμιξάκι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά με τα ωραία κομμάτια. Λοιπόν, καλά, τι να συζητήσουμε για τον Αρτέμις ώρα που έδωσε συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ και τον τραμπούκησε 100%. Έτσι, για να τα πούμε και στη γλώσσα μας κιόλας. Όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, βέβαια, αν είσαι δημοσιογράφος και αν είσαι σωστός δημοσιογράφος και σωστός. Τέλος πάντων, ξέρεις να το χειριστείς πάρα πολύ καλά και εννοείται ότι δεν υπήρχε άλλος καλύτερος από τον Αντώνη Σρόιτερ να το χειριστεί. Οριακά τον γλέντισε κιόλας, αν μπορώ να το πω και έτσι, τον κύριο Σόρα. Γιατί του λέει, στις 5 μηνύσεις θα το σταματήσω τώρα που μου έχεις τις 3. Θα έχεις πλεξίματα μικρέ, του λέει φορτώματα. Έλα Χριστέ και Παναγία, δηλαδή για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν να μιλάει έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, θέλει να μπει στην πολιτική. Ας παρακάμψουμε το γεγονός να σώσει την Ελλάδα, ας παρακάμψουμε το γεγονός ότι έχει τα τόσα πολλά δισεκατομμύρια που λέει ότι έχει.
ας το βγάλουμε στην άκρη αυτό, ας βγάλουμε στην άκρη από το που τα βρήκε τέλος πάντων, ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη, ας αφήσουμε στην άκρη από το ότι χρωστάει στον πρώην συνέταιρό του, ας το βάλουμε και αυτό ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να μην έχει καλή σχέση με τα λεφτά, μπορεί να έχει τόσο πολλά λεφτά που να μην ξέρει να τα κάνει. Okay, το ακούω. Ναι, ας βγάλουμε στην άκρη την φορολογική του δήλωση. Τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι καλός στην διαχείριση των οικονομικών του. Παρ' όλα τα αυτά όμως, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Έτσι δεν πας, δεν ξέρω, δεν πας τη ζωή σου γενικότερα μπροστά. Και το κακό είναι ότι εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία και τον προβάλλουμε αυτόν τον άνθρωπο. Από την άλλη πλευρά θα μου πείτε να μην τον προβάλαμε. Προφανώς, διότι ο άνθρωπος, γιατί εμείς πρέπει να έχουμε, να στηρίζουμε την, πώς το λένε, πρέπει να βλέπουμε, μάλλον, να δίνουμε το βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί άμα τους αποκλείσει και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχει γίνει και στο παρελθόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, άμα τους αποκλείσει από τα μέσα αυτούς τους ανθρώπους, μετά κιόλας τους θεοποιείς. Οπότε, καλό είναι να βλέπουμε τελικά τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι θα σώσουν τη χώρα, ότι αυτό, και τέλος πάντων, άμα θέλετε κύριε Σόλογο, μας δώστε και τίποτα, δε. Θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία που έχουν γίνει φυσικά σήμερα, χθες, προχθές. Δεν έχουν προλάβει να τελειώσει ή να ολοκληρωθεί αυτή η μέρα. Φυσικά, εμείς είμαστε εδώ για να σπάσουμε την ημέρα μας στα δύο. Πάμε να φύγουμε για ένα γρήγορο μουσικό break και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame. I'm out of breath, but I got stamina. Oh, running now, I close my eyes. Well, I got stamina. And I see another mountain to climb, but I got stamina. I need another lover in mine. Cause I got stamina. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. I'm free to be the greatest damn liar. I'm free to be the greatest here tonight. The greatest, the greatest, the greatest. I love you. The greatest, the greatest. I love you. Μερί, κάνε κοντινά, μη σε φορτώσω τίποτα, ξέρεις τώρα, γιατί είμαι εδώ. Εδώ έτσι θα μιλάμε. Κάμερα σε μένα. Τώρα θα μιλάμε λοιπόν, παιδιά, όλοι έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους όσους συντονιστήκατε τώρα. Άντε να μην σας φορτώσω όλους τώρα εδώ πέρα εγώ. Πέσουνε μηνύσεις. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό μήνα ξανά σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν από λίγο, όπως καταλαβαίνετε, για την συνέντευξη που έδωσε ο Αρτέμις τώρα στον Αντώνη Σρόιτερ, που αποκάλυψε τα πάντα, hashtag not. Αλλά εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Τουλάχιστον. Και είναι καλό είναι να υπάρχει η προβολή για να βλέπουμε λίγο τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτόν. Οπότε, όσο περισσότερο προβάλλεις σε κάτι τέτοιο, νομίζω τόσο περισσότερο αποθείς και τον άλλον. Θέλω να πιστεύω. Τέλος πάντων, η επιλογή του καθενός είναι δικό του θέμα. Δεν θα μπω εγώ στην διαδικασία να κάνω κριτική σε κανέναν. Λοιπόν, ωστόσο, μπορώ να πω τη γνώμη μου. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καταρχάς έχω να σας δείξω και τρέιλερ επιτέλους βγήκε από το Beauty and the Beast με την Emma Watson. Είναι, νομίζω, πρέπει να είναι ακριβώς τάλε κουάλε το παιδικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι ακριβώς όπως είναι η ταινία. Μοιάζει κιόλας η Emma Watson λίγο με την Belle. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα είναι από τις πιο ωραίες για μικρούς και μεγάλους. Σίγουρα, διότι αν γυρίσω πίσω κάποια χρόνια, πόσα χρόνια τον κάνατε μπροστά, αν γυρίσω πίσω κάποια χρόνια, δεν ξέρω πότε βγήκε ρε παιδιά το Beauty and the Beast, εγώ να ήμουν πέντε, δεν ξέρω. Εσύ μέρη το έχεις δει, το Βιντάμορφη και το Τέρας, άραγε. Το παιδικό, το Βιντάμορφη και το Τέρας, τα τότε χρόνια. Άσχετα με αυτό όμως. Ναι, αλλά πάνε κάποια χρόνια, είναι πολλά, τέλος πάντων, είναι κάποια πολλά χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι και για μικρούς, είναι και για μεγάλους αυτή. Είναι και για μεγάλους αυτή η ταινία, διότι όταν βγήκε αυτή η ταινία, οι άνθρωποι πλέον έχουμε μεγαλώσει, όπως καταλαβαίνει. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να το κάνεις και το Τέρας, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όμως όλο το υπόλοιπο, δηλαδή ο Γκαστόν, η Μπέλ, ο πατέρας της και όλα αυτά μοιάζουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, άντε να δούμε και αυτή πώς θα είναι. Πάντως το τρέιλερ είναι πάρα πολύ ψαρωτικό. Θα το δείξουμε όμως στην πορεία, στη συνέχεια. Διάβασα κάτι πολύ. Θυμάστε τι σας έλεγα εχθές. Σας έλεγα εχθές ότι
που λέγαμε για την Greek NASA. Θυμάστε? Θυμάστε. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν η Ελένη Αντωνιάδη, γιατί έτσι τη λέγανε, Ελένη Αντωνιάδη, και είπε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ελένη Αντωνιάδη ήταν η κοπέλα που σας έλεγα ότι την κυνηγούσαμε να της πάρουμε συνέντευξη, η οποία δουλεύει στη NASA, βέβαια. Λοιπόν, το σχόλιο της Ελληνίδας ερευνήτριας στη NASA για την Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία. Λοιπόν, πολύ θετικό βήμα το χαρακτήρισε η Ελληνίδα ερευνήτρια και πολύ συγκεκριμένα ανέβασε λοιπόν στη σελίδα της στο Facebook ότι πολύ θετικό βήμα η πρωτοβουλία της ίδρυσης της Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης που έπρεπε να έχει υλοποιηθεί δεκαετίες πριν. Η Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, για την διεκδίκηση ερευνητικών πόρων και για την διασύνδεση με διεθνή κέντρα καινοτομίας. Hashtag επιτέλους, hashtag Ελλάδα. Λοιπόν, το ακούω όλο αυτό, ωστόσο δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο κονδύλι για αυτό, ή κάποια στο budget, ρε παιδί μου, να το πω έτσι πολύ μπακαλίστικα, στο ελληνικό budget να έχει μπει και κάτι στην άκρη. Να έχει πήγε κάτι στην άκρη για την Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία. Λέω εγώ τώρα. Σε άλλα νέα, ναι μεν, οκ, okay, θα κρατήσεις εδώ τα μυαλά, αλλά πώς θα... Εδώ άνθρωποι έξω πεινάνε συνταξιούχοι, μήπως πρέπει λίγο να κοιτάξεις αυτό το κομμάτι και μετά να εξελίξεις το θέμα της διαστημικής υπηρεσίας. Να κοιτάξεις τους ανθρώπους που κάνουν 500 δουλειές και παίρνουν 500 ευρώ. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το... Κάτσε και κάνει γκλίνγκι-γκλίνγκι αυτό. Μήπως πρέπει γενικότερα, ρε παιδί μου, να διευθετήσουμε 5 πράγματα. Έχω κάποιο άδικο, πιστεύετε? Α, δεν ξέρω, λέω. Μήπως να τηρήσουμε κάποια από τα προεπαιτούμενα που έχουμε πει ότι θα τηρήσουμε, γιατί έχουμε τηρήσει 1 στα 3 χοντρικά άμα το πας. Δηλαδή, άμα ήταν 9, νομίζω από τα 9 έχουμε τηρήσει τα 3. Οπότε, αυτό πήγανε και είπανε και άλλοι, σου λέει εκεί έξω. Να, ορίστε, τα 3 τηρήσαμε. Τι θέλετε κι άλλα? Να, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Δεν έχουν καταλάβει, νομίζω ότι ο καθένας πλέον εκεί πέρα βγαίνει και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Οι άλλοι από την δική του την πλευρά ζητάνε, λέει, κάτι εκλογές, κάτι τέτοια. Έλα, Πανηγύρι μου, έλα, Χριστέ μου. Λες και μας ρωτάνε εμάς, άμα θέλουμε τώρα να τρέχουμε δεξιά και αριστερά, να ψηφίζουμε κάποιον που θα κάνει ουσιαστικά, θα κάνει ακριβώς τα ίδια. Απλά τι φαίνει, λίγο πιο διαλλακτικός. Ό,τι του φανεί, του λέω ότι φανεί σε γενικές γραμμές. We don't talk anymore, που λέει και το τραγούδι αυτή τη στιγμή. Για να τα λέμε και σωστά. Ωστόσο, εντάξει, να φέρουμε μάλλον. Είναι άλλο πράγμα, λέει, η διαστημική υπηρεσία, άλλο πράγμα η διαστημική βάση. Άλλο η αστροναυτική βάση και άλλο η βάση εκτόπισης πυράβλων. Κράζουμε λιγότερο, λέει η Ελένη Αντωνιάδη πάλι, διαβάζουμε περισσότερο. Εντάξει, ναι. Μάλλον έχει πάει στο εξωτερικό και ξεχάσει λίγο πώς είναι τα πράγματα εδώ πέρα, σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, εντάξει, να τα λέμε και αυτά, επειδή έχω σας το λέω, θα είδατε, ότι υπάρχει και ο αντίλογος σε όλο αυτό. Ορθώς τα είπα τελικά. Λοιπόν. Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, τι θέλω να κάνω εδώ πέρα, γιατί μισό λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, αυτό που επίσης μου έκανε φοβερή εντύπωση να ξέρετε, είναι ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια, λέει, ζητάνε να μειωθούν έως και 50% οι εισακτέοι. Πώς θα δώσετε τώρα, δηλαδή, σου λέει, το 50% δεν θα περάσει, δεν θα μπει. Προφανώς δεν θα υπάρχει χώρος. Ζητούν να είναι εξής ένα πανεπιστήμιο, λοιπόν. Στο οικονομικό των πατρών ζητούν μείωση 50%, στο ΤΕΙ Αθήνας μείωση... Ναι, εντάξει, παιδιά. Σοβαρά θέματα λέω εδώ πέρα, θέλετε να με διώξετε, δηλαδή. Θέλετε να με διώξετε. Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο break και φυσικά μουσικό break πάντα και επιστρέφουμε εδώ πέρα έτσι, για να χαβαλεδιάσουμε λίγο την κατάσταση και να σπάσουμε την ημέρα μας τα δύο και να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα αυτό το κρύο Φλεβάρι. Don't know your mother or where you're from.
φυσικά επιστρέψαμε στο MAD TV και είσαστε όπως καταλαβαίνετε στο Local Report συντονισμένοι για να πούμε τα ωραία μας, τα δικά μας, τα όμορφά μας, τα τρελά μας. Λοιπόν, συγγενείς να μην έχουμε πει και κάτι ευχάριστο μέχρι στιγμής. Ωστόσο, εμείς εδώ είμαστε για να τα καλύπτουμε όλα, εννοείται. Έχω χρειώσει και λεφτά, το είπα. Δεν πολύ καλά. Κάτι μύτες, κάτι λαιμή, κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να τα λέμε και για να τα καλύπτουμε όλα, παιδιά. Σας έλεγα πριν για την 50% μείωση των εισακτέων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μην αγχώνεστε, άμα θέλετε να δείτε, πάτε στο εξωτερικό, πάτε στην Αμερική. Πλέον, ούτε στην Αμερική δεν μπορείτε να πάτε. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Οπότε, μήπως θα το γυρίσουμε κατά Αυστραλία μεριά πια. Γιατί με τον Donald Trump σίγουρα δεν μπορείς να πας στην Αμερική. Και έτσι όπως έχει κάνει τα πράγματα. Και όπως έχει να κάνει σκοπό. Έχετε όλοι, παιδιά, νομίζω ότι αυτοί που τον ψήφισαν πλέον έχουν ταχθεί εναντίον του. Μέχρι και όλοι, καλά, δεν συζητάμε για όλους τους διάσημους. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα. Κάνουν κινήσεις, βγαίνουν στους δρόμους. Τζίτζι Χαντίτ, Μπέλα Χαντίτ, τα λέγαμε και χθες. Τζένιφερ Λόπεζ, πλακάτ, ανεβάζουν, κρατάνε, διαδηλώνουν. Εμείς σε λίγο καιρό, αδερφός. Αδερφός. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να ηρεμήσω λίγο. Λοιπόν, όλοι φυσικά πάρτι γενικείων, μάλιστα, στην Έλληνα Παπαρίζου. Μια και έχω εδώ την Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν. Θέλω να σας πω, να σας ενημερώσω και για το Eurovisionικό κομμάτι, διότι αφού είπαμε ότι στην Eurovision θα πάει η Ντέμι μαζί με τον κύριο Κοντόπουλο και τον Φουκά Ευαγγελίνο, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό team. Εγώ έχω κάνει τις προειδοποιήσεις μου, έχω κάνει τα warning μου γενικότερα και έχω πει ότι σας παρακαλώ κύριε Κοντόπουλε, το κομμάτι που θα στείλετε να είναι το λιγότερο καλό σας. Πόσο να είναι το λιγότερο καλό σας, δεν μπορεί να είναι και πολύ, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η επιτυχία είναι σίγουρη. Το θέμα είναι ότι και στα στοιχηματικά γραφεία το ξέρουν και δίνουν την Ελλάδα πρώτη. Καταλάβατε και πού να βγάλετε και τα τραγούδια κιόλας. Και εμείς εδώ, κύριε Κοντόπουλο, σας είπα ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε για Eurovision. Η οικονομία δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Να έχει μείνει τίποτα από το 2004, ούτε και καν 5, πότε ήταν η Παπαρίζου. Από το 2005, όχι. Τέλος πάντων, έμαθα λοιπόν, άκουσα ότι λέει. Έχει βγάλει τρία τραγούδια, το ένα είναι μπαλάντα, το ένα είναι dance και το άλλο είναι κάτι διάμεσο. Και τα τρία είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχουν κάνει την επιλογή. Στον πρώτο ημιτελικό θα είμαστε μαζί με την Κύπρο, ελπίζουμε να περάσουμε, να περάσουν και οι δύο. Και όχι μόνο αυτό, θα είμαστε και βγαίνουμε και πρώτοι τελευταίοι. Οπότε από ό,τι φαίνεται, έτσι μπράβο Μέρη μου, κάνει γυμναστική από πίσω με το trumpet. Φύγαμε, όχι φύγαμε, τι λέω μωρέ. Οπότε πόσο πιο ευνοϊκά μπορεί να είναι τα πράγματα για εμάς όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, σίγουρα βέβαια, νομίζω ότι θα παίξουν και διάφορα άλλα πράγματα, πολιτικό, οικονομικά κλπ. Πότε είναι ο ημιτελικός, Μάιο, 9 Μαΐου, κάτι τέτοιο, κάπου εκεί, νομίζω ότι σε 9 μηνών. Ο πρώτος ημιτελικός ότι είναι. Οπότε παιδιά μου, άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Η Eurovision εμείς η αλήθεια είναι ότι είναι ένα event που το αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Όπου και να κοιτάξεις βέβαια, γιατί βλέπω λίγο και τις ειδήσεις τώρα που τρέχουν εδώ πέρα. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις ότι όλο το Hollywood της γενικής γραμμής διαμαρτύρεται κατά του Τραμπ. Ο John Legend, παιδιά, στείνει και κίνημα μάλιστα κατά του Τραμπ. Ο John Legend, ο τραγουδιστής, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο οποίος μάλιστα τραγουδάει, για να τα δέσω έτσι όλα, ο οποίος μάλιστα τραγουδάει και το soundtrack μαζί με την Ariana Grande, το soundtrack του Beauty and the Beast. Και επειδή εγώ σας είπα πριν από λίγο, δεν θα ήθελα να κλείσω έτσι, θέλουμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε μετά. Θέλω να δούμε λίγο το trailer του Beauty and the Beast. Μπορώ! Το έχω! Ευχαριστώ. My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you. And it's small-minded as well. But small also means safe. I will escape, I promise. Look, a girl. Who said that? Hello.
You can talk. Well, of course. It's all he ever does. How lovely to make your acquaintance. Want to see me do a trick? What happens when the last petal falls? The Nastel remains a beast forever. And we become antiques. What did you do to it? Nothing. Get out of here! Go! If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love. Tell us all this time. Have you really read every one of these books? Some of them are in Greek. True as it can be. Ναι. Πόσο λίγο σε γυρίζει πίσω στα πολύ πολύ παιδικά σου χρόνια και πόσο θες ρε παιδί μου να το ζήσεις το παραμύθι τέλος πάντων. Έτσι πρέπει. Και πόσο θες να το ζήσεις το παραμύθι ρε παιδί μου. Και τελικά υπάρχει μία μερίδα των ανθρώπων που λέει ότι τα παραμύθια και οι ταινίες έχουν καταστρέψει κόσμο. Και υπάρχει και μία άλλη μερίδα των ανθρώπων που λέει ότι ακριβώς το αντίθετο, ότι έχουμε δώσει ελπίδα σε κόσμο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πάμε να φύγουμε για ένα γρήγορο break. Πολύ καλά ξέρετε και φυσικά επιστρέφουμε εδώ μαζί παρέα για να κλείσουμε και αυτή την πρώτη όμορφη ημέρα του Φλεβάρη, που είμαστε εδώ φυσικά για να σπάσουμε την ημέρα μας στα δύο και για να χαμογελάμε, να σχολιάζουμε, να κλαίμε, να κάνουμε τα πάντα τέλος πάντων. Μαζί παρέα για να σπάσουμε σίγουρα την ημέρα μας τα δύο, για να γελάσουμε, για να χαμογελάσουμε και ελπίζω ότι εσείς τα πρόσωπα τα δικά σας να είναι χαμογελαστά, γιατί είναι εξαιρετικά το να γελάσεις. Okay, θα σε κάνει κάποιος να γελάσει. Το να δεις ανθρώπους που να χαμογελάνε είναι πολύ σπάνιο, άμα το σκεφτείτε. Να περπατάνε στον δρόμο, τι έχουν τέλος πάντων έτσι. Ακόμα και ένα, τι λέει, κοροϊδεύει. Αυτοί που χαμογελάνε
Μπορεί να μην είναι και πολύ δυστυχισμένα, γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Μην τους το πάρει το κράτος. Λοιπόν, ναι. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να δεις ανθρώπους οι οποίοι να χαμογελάνε. Είναι πολύ δύσκολο να δεις ανθρώπους οι οποίοι να είναι ευτυχισμένοι με τα λίγα. Και πάντα, γιατί είναι στη φύση μας αυτό το πράγμα και το καταγγέλλω, στην ανθρώπινη φύση είναι αυτό και νομίζω ότι όλοι πέφτουν στη λούμπα. Θέλουμε πάντα περισσότερα. Ποτέ δεν αρκούμαστε με αυτά που έχουμε. Το καταλαβαίνω να θέλεις περισσότερα για να μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς. Αλλά όμως, σε άλλα νέα παιδιά, ας μην είμαστε και άπλιστοι, ας είμαστε και ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Αν φυσικά μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Και με τα λίγα μπορούμε. Λοιπόν, και καμιά φορά να πηγαίνουν και τα πράγματα στραβά, δεν έγινε και κάτι. Χαμογελάστε. Είναι, σας λέμε, πολύ σπάνιο να βλέπει. Να δείτε έστω και ανθρώπους που να έχουν αυτό το μηδίασμα, ρε παιδί μου. Το ότι ξέρεις κάτι, πάνε όλα καλά. Βάλτε το λίγο στη ζωή σας. Θα σας φτιάξει ακόμα και τη διάθεση, θα σας φτιάξει πολλά πράγματα. Θα σας κάνει να δείτε τη ζωή λίγο διαφορετικά σε γενικές γραμμές. Οπότε, εγώ θέλω να το καταγγείλω αυτό. Και τέλος πάντων, είμαστε φυσικά εμείς αυτό εδώ για να το κάνουμε παρέα. Γιατί άμα διαβάσετε εδώ τι γίνεται στην επικαιρότητα, ο κακός χαμός γίνεται και προφανώς άκρη από πουθενά δεν πρόκειται να βγάλουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο καλό γενικώς, ξέχασα να το πω και χθες κιόλας, είναι ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Τι λέει? Αλλά λέει. Α, όχι απλά τον κέρδισε. Α, ναι, προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό. Να τα λέμε και αυτά, Γιώργο μου, σε παρακαλώ. Απλά χθες το ξέχασα, καταλαβες. Γιατί κρύωνα λίγο πιο πολύ. Τι, πήγε να μιλήσει. Δεν το έκανα επίτηδες. Αλλά πρέπει να το αναφέρω. Γιατί μου το είπε και ο Ντίνος μου, που το είπε, ότι μου λέει, καλά, είναι δυνατόν, μου λέει, μου λες τίποτα για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε τον Ολυμπιακό. Βέβαια, έτσι όπως έχουμε γίνει, είναι είδηση αυτό, κανονικά, είναι τίτλος. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό. Δεύτερη συνεχόμενη φορά. Βέβαια. 15 πόντοι ήταν αυτοί. Δεν τους λες, δεν τον κέρδισε. Απλά τον. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εντάξει, το καταλάβατε. Κερδίσανε. Άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν έχει αποκλειστεί όλοι. Με τον. Για το κύπελο. Για το πρωτάθλημα παίζανε τώρα. Για το κύπελο. Στο κύπελο. Εντάξει. Καλά τα λέγανε. Κάποιος και αποκλειστεί τέλος πάντων. Τώρα μου είπε κόστανε. Πάνε πρωτάθλημα, anyway. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω στο τέλος ότι για όλους υπάρχει ελπίδα, γιατί υπάρχει και ένα κοριτσάκι. Πολύ όμορφο κοριτσάκι. Εκεί από την Ιχαλία Τρικάλων. Έτσι λέγεται. Από την Ιχαλία Τρικάλων, η οποία είναι τόσο όμορφη που γοήτευσε τόσο πολύ τους Γερμανούς. Είναι 8 χρονών και παρόλα αυτά έχει υπογράψει συμβόλαιο. Κάτσε να δούμε πώς μπορώ να σας το δείξω κιόλας. Και παρόλα αυτά έχει υπογράψει συμβόλαιο. Όχι, θα σας το δείξω αύριο. Που θα βρω πιο ωραίες φωτογραφίες της. Ή μισό λεπτό να δω αν μπορώ να φτιάξω τις ρυθμίσεις μου. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με εταιρεία εκεί στη Γερμανία που κάνει modeling. Έκανε μια φωτογράφηση για πάρα πολύ γνωστά ρούχα και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Παρ' όλα τα αυτά όμως, η πρώτη της προτεραιότητα, ναι, θα τα καταφέρω να σας το δείξω, η πρώτη της προτεραιότητα φυσικά είναι το σχολείο της και μετά σε δεύτερη μοίρα έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καθίστε να βρω. Γιώργο, λογικά τώρα. Λογικά πάντα. Δεν θα με βλέπεις. Λογικά τώρα δεν θα με βλέπεις. Γιατί δεν θέλει. Αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι. Εμείς εδώ αγάπη μόνο. Είναι ένα πεντάμορφο κοριτσάκι τέλος πάντων. Και μάλιστα λέγεται κιόλας. Καθίστε να σας πω. Ναι. Είναι η μικρή Παναγιώτα. Έτσι τι λένε. Μικρή Παναγιώτα. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, με βλέπεις όμως. Να το δείξουμε. Καθόλου. Τίποτα. Δεν. Ωραία, κοίτα. Δείξε εδώ στον κόσμο τι όμως που είναι αυτό το κοριτσάκι. Η μικρή Παναγιώτα. Δεν είναι σαν αγγελούδι. Ναι. Είναι ένα πάνω πολέμο. Σαν τη λένε και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Αλλά ναι. Είναι ένα αγγελούδι τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε να ξέρετε ότι για όλους μας υπάρχει ελπίδα. Πάμε λοιπόν να φύγουμε, αγαπημένοι μου. Πάμε να δώσουμε την πάσα μας στο Θέμη που έρχεται αμέσως τώρα. Πάμε γιατί μπήκε επιτέλους και ο Φλεβάρης. Πάμε για να έρθουν και τα δικά μου τα γενέθλια.
Πάμε γενικώς. Άντε λοιπόν, καλό μήνα αγαπημένοι μου. Σας αγαπώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4 η ώρα. Φιλιά πολλά 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 από μένα. I won't let go.